Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Κική. Καλώς ήρθατε στην παρέα της Κικίτσας. Κάντε μια εγγραφούλα στο κανάλι μου, είναι εντελώς δωρεάν και πατήστε και ένα like στο βιντεάκι. Φίλες και φίλοι μου, σας έχω ενημερώσει για τη δεύτερη ασυλία και σας είπα ότι και η δεύτερη ασυλία θα είναι μπλε. Όπως και η πρώτη που παρακολουθήσαμε, μάλλον θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Σήμερα από την πρώτη ασυλία η υποψήφια θα βγει η ελευθερία ελευθερίου. Δεύτερη λοιπόν ασυλία και σε αυτό το βίντεο όπως βλέπετε και από τον τίτλο θα σας πω το δεύτερο υποψήφιο προς αποχώρηση αλλά και το σκορ της δεύτερης ασυλίας. Δύο σε ένα λοιπόν η Κικίτσα έτσι, για να είμαι και δικαιολογημένα μια πολυλογού. Μου λέτε ότι λέω πολλά. Ε, φίλες και φίλοι μου, πολλά είναι να με ακούσετε δύο-τρία λεπτά. Το ανώτερο τρία λεπτά μιλάω. Έτσι, έτσι είναι αυτό το κανάλι. Δεν μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Μ' αρέσει να λέω πολλά, δικαιολογούμε γιατί είμαι και γυναίκα. Πάμε λοιπόν στο ψητό. Αφού τη δεύτερη ασυλία θα την κερδίσουν οι μπλε, οι κόκκινοι τώρα πρέπει να βγάλουν δύο υποψήφιους προς αποχώρηση. Εγώ τώρα θα σας πω τον ένα, γιατί τον ένα έχω. Λοιπόν, ο ένας που δεν είναι ένας είναι μία, ακούει στο όνομα Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Θα συντροφεύσει στον τάκο τη φιλενάδα της, την όμοιά τη την, Ευρυδίκη, την Ελευθερία Ελευθερίου. Ναι, αυτές οι δύο πάνε πακέτο ακόμα και στον τάκο. Αμέ. Και το σκορ του αγώνα θα είναι το λες και παλολεθρία για την κόκκινη ομάδα. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι στην κόκκινη ομάδα δεν θα αγωνιστεί ο Στάθης Χίζας αφού αποχωρεί απόψε. Πολλά τα γεγονότα και το σκορ 10-4. 10 υπέρ των μπλε και 4 η κόκκινη. Μεγάλο πρόβλημα λοιπόν η κόκκινη ομάδα. Ε, περιμένουμε κάποια προσθήκη, ίσως παίκτη κάποιες ή μίξη των ομάδων. Πολύ σύντομα, ίσως και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε νεότερα για αυτή την κίνηση της παραγωγούλας. Σας φιλώ και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Πολύ σύντομα, μείνετε συντονισμένοι γιατί τα spoiler και οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές και σήμερα. Τι κι αν είναι Κυριακή. Φιλιά πολλά! Yes, us.